Γεια σας κοριτσιά, λοιπόν, υποπτεύομαι ότι μόλις έδωσα τον τίτλο θα σκεφτήκατε ότι τι είναι αυτό. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να πλένουμε τα μάτια μας διαφορετικά από το κανονικό, και όμως υπάρχει. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, γιατί νομίζω ότι αφορά και τα αγόρια αυτό, τις προάλλες. Είχα πάει στον οθαλμίατρό μου για την γνωστή κλασική επίσκεψη που πρέπει να κάνουμε μετά από κάποιο διάστημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα στα μάτια μου, ούτε μυωπία, ούτε κάτι άλλο. Απλά είχα μία μικρή ευαισθησία, η οποία προερχόταν από τον καιρό. Μου είπε ότι προερχόταν από το πολύ κρύο. Τέλος πάντων, δεν θα σας μιλήσω τώρα για αυτό το θέμα, γιατί δεν ήταν κάτι σημαντικό, ούτε κάτι σοβαρό. Μου έδωσε μία λυφή να το αντιμετωπίσω. Αλλά όμως μου είπε και κάποια πράγματα τα οποία τα θεώρησα αρκετά σημαντικά και θέλησα πάρα πολύ να τα μοιραστώ μαζί σας, γιατί προέρχονται από γιατρό και είναι ακόμα πιο έμπιστα. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με το να σας πω ότι από όσο μου είπε, τα μάτια έχουν και αυτά τρίχες όπως τα μαλλιά μας, και με τον ίδιο τρόπο που θα πρέπει που πλούσουμε τα μαλλιά μας, θα πρέπει να λύσουμε και τις λιφαρίδες μας. Το πρώτο πράγμα που μου είπε να κάνω, για να βοηθήσω τα μάτια μου να είναι πιο καθαρά, είναι να αγοράσω ένα παιδικό σαμπουάν. Συγκεκριμένα μου μίλησε για το Johnson Baby Shampoo. Ξέρετε, το γνωστό αυτό που λύζουν τα μικρά παιδάκια. Που γράφει όχι πια δάκρυα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι κοντά στα μάτια και έτσι αν μπει κάτι στο μάτι σας, λίγο προϊόν, να μην σας ενοχλήσει. Μου είπε λοιπόν, όσες φορές λούζομαι, να παίρνω από αυτήν την ποσότητα, να βάζω στο χέρι μου, να κάνω έτσι, να δημιουργώ αφρό, να κλείνω τα μάτια μου και απλά να κάνω σαν μασάζ στις βλεφαρίδες μου. Τα μάτια δεν πρέπει να τα έχετε έτσι, ούτε ανοιχτά, πρέπει να τα έχετε κλειστά κανονικά. Έτσι ώστε να πάει μέχρι μέσα λίγο το σαμπουάν. Από τότε που μου είπε να το κάνω αυτό, εδώ και κάποιες μέρες, έχω δει πάρα πολύ διαφορά στα μάτια μου. Καταρχάς από το γεγονός ότι τα αισθάνομαι πιο καθαρά. Δηλαδή μπορεί, ναι, να πλένω το πρόσωπό μου, να κάνω το μακιγιάζ, να κάνω το μακιγιάζ ματιών, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς καθαρίζει το σαμπουάν. Δηλαδή αισθάνεσαι τις τρίχες μετά πολύ πιο καθαρές. Και σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι για το δικό μου το θέμα, δηλαδή που είχα την ευαισθησία. Αυτό είναι για όλους. Και γιατί όχι δηλαδή να με το μοιραστώ μαζί σας. Τέλος πάντων, μου είπα να κάνω αυτό. Βασικά έχει βγει σε καινούργια συσκευασία αυτό το σαμπουάν. Και το συγκεκριμένο είναι και με χαμομήλι. Το πήρα με χαμομήλι ακόμα καλύτερα, γιατί είναι για την περιοχή των ματιών. Με λίγα λόγια, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι βρήκα έναν όμορφο τρόπο να καθαρίζω τα μάτια μου σωστά. Και πραγματικά, αν δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρω αν έχετε μυωπία ή κάτι άλλο, καλά, όχι ότι θα σας ενοχλήσει, αλλά αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, ρωτήστε τον οθαλμίατρό σας να σας πει και ο ίδιος τη γνώμη του. Λοιπόν, το επόμενο που μου είπε, με ρώτησε βασικά πώς ξεβάθομαι στην περιοχή των ματιών. Πιστεύω, όπως και εγώ και εσείς, ξεβαθόμαστε από έξω προς τα μέσα στην περιοχή των ματιών. Γιατί έτσι είχα ακούσει ότι πρέπει να ξαβαφόμαστε στα μάτια. Λοιπόν, αυτό να το κάνετε μέχρι τώρα, να σας πω να μην το ξανακάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, διότι ό,τι μικρόβια έχουμε εδώ προς τα έξω στο μάτι, ουσιαστικά είναι σαν να τα σπρώχνουμε μπροστά στα μάτια και να δημιουργούν μικρόβια, φλεγμονές, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και το επόμενο και τελευταίο που έχω να σας δείξω είναι αυτές εδώ οι αμπούλες. Θα σας γράψω και κάτω τις ονομασίες τους. Αυτές εδώ με ρώτησαν κάθομαι αρκετές ώρες στον υπολογιστή. Επειδή κάθομαι αρκετές ώρες στον υπολογιστή, μου τις έδωσε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις πάρετε και εσείς, λογικά θα μπορείτε. Ουσιαστικά είναι έτσι. Παίρνετε, τις πάτε και βάζετε ένα τέτοιο το πρωί, λίγο το πρωί και λίγο το βράδυ στα μάτια σας. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει το γεγονός ότι κάθομαι στον υπολογιστή, δεν με τσουζούν τα μάτια μου. Καλά, βασικά δεν είχα κανένα πρόβλημα με τα μάτια μου, όπως σας είπα, το σοβαρό. Αλλά anyway, γιατί να μην το δοκιμάσω και γιατί να μην προστατέψω πιο πολύ τα μάτια μου. Οπότε λογικά μου το έδωσε γι' αυτό, για τον υπολογιστή. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, αγοράστε το. Λοιπόν,
ουσιαστικά για τα μάτια, αυτά είχα να σας πω. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να πω, έτσι λίγο άσχετο με το θέμα, αλλά μιας και κάναμε το βιντεάκι, ας το αναφέρουμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι επιτέλους έχω αρχίσει να ασχολούμαι με τον blog μου, γιατί το είχα αφήσει πάρα πολύ καιρό, το είχα κάνει και το είχα αφήσει. Πήγαινα, προσπαθούσα λίγο να... έκανα προσπάθεια να το αγαπήσω. Στις αρχές δεν μου άρεσε, είναι η αλήθεια, δεν ξέρω. Τώρα το έχω βρει πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ διασκεδαστικό και να σας πω ότι θα σας γράφω από κάτω σε κάθε βίντεο το link για να μπαίνετε να βλέπετε, γιατί κάποιες έτσι, αναρτήσεις δεν μπορώ να τις κάνω και σε βίντεο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρές, οπότε θα τα γράφω εκεί. Οπότε αν σας ενδιαφέρει να βλέπετε κάτι παραπάνω, να το τσακάρετε που και που. Λοιπόν, ήθελα να σας μιλήσω για την BB Cream της Garnier, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, γιατί πραγματικά το έχετε ακούσει παντού και ναι. Θέλω να σας πω μόνο ότι πραγματικά από τότε που την αγόρασα νιώθω απίστευτα, έχει αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Μπορεί να σας φανεί αστείο, να σας φανεί γελίο ότι πώς μπορεί από μια κρέμα να αλλάξει η ζωή σας. Λοιπόν, η ζωή σας μπορεί να αλλάξει, διότι όταν θέλετε μισή ώρα να βαφτείτε με κάποιες ιστορίες και ενυδατικές και κρέμες ημέρας και πριν από το make-up, και primer και ιστορίες, πω πω. Ναι. Anyway, αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένα της Garnier πολύ καλό προϊόν. Λογικά και τα άλλα θα είναι καλά και άλλες συμπίπτουν. Πάω την κρέμα αυτή. Θα μου πείτε τώρα, επειδή ακούω πολλά που λέτε ότι τη βάζω και δεν με καλύπτει. Συγγνώμη βρε κορίτσι μου, πώς θα σε καλύψει που μου βάζεις μια κρεμούλα εδώ πέρα και νομίζω ότι είσαι εντάξει. Όχι. Θα βάλεις και το concealer, θα βάλεις και την πούδρα, θα βάλεις και το ρούζ. Τι νομίζετε δηλαδή, ότι βάζετε την BB cream και ok, λυθήκαν όλα? Όχι. Εντάξει, τώρα αν έχετε ακμή, δεν θα σας καλύψει, σαφώς δεν θα σας καλύψει. Αν έχετε ένα πρόσωπο το οποίο έχει πολύ λίγα σπυράκια ή έτσι κοκκινίλες ή κάποια τέλος πάντων μικροπροβληματάκια, από το να βάζετε καθημερινά make-up και ιστορίες, είναι πολύ προτιμότερο να πάρετε μια κρέμα τέτοια ή αν όχι τέτοια, μπορείτε να πάρετε πάρα πολλές, με πολλές επιλογές. Μπορείτε να βρείτε και από eBay και από εδώ και από εκεί, ξέρετε τώρα. Να ψάξετε να βρείτε την κατάλληλη για σας. Και εγώ πιστεύω ότι καλοκαίρι δεν θα πάρω αυτήν εδώ, γιατί αυτή έχει μόνο SPF 15 και πάνω και με 45. Λοιπόν, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου, το βρήκατε έτσι λίγο εύχριστο. Και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!